Σκοτσέζι κοντούς τώρα ήταν για την Τουρκία η χθεσινή συζήτηση στο Κογκρέσο για τα F-16 με τον Ρόμπερτ Μενέντες να κατακεραυνώνει την Άγκυρα, δίνοντας όλα τα επιχειρήματα εναντίον της πώλησης των μαχητικών και τον Άντονι Μπλίνκεν να ισορροπεί, λέγοντας ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις. Οργή επικρατεί στην Άγκυρα μετά το σφυροκόπημα του Αμερικανού γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες. Με μια σειρά αναρτήσεων, ο πιο έμπιστος συνεργάτης του Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν, βγήκε στην αντεπίθεση, χαρακτηρίζοντας τις ΗΠΑ δύσκολο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας έκανε το άσπρο μαύρο, υποστηρίζοντας χωρίς να την κατονομάσει ότι η Ελλάδα είναι εκείνη που παραβιάζει την τουρκική κυριαρχία. Ενώ κατέδειξε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως υπεύθυνη για τη μη επίλυση του Κυπριακού. Οι στρεβλές και βαθιά λανθασμένες αναφορές στις πολιτικές και τις προσεγγίσεις της κυβέρνησής μας έχουν δυστυχώς γίνει βασικό στοιχείο των ακροάσεων στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας αποδώσουμε ευθέως τα πρωτεία στον Ρόμπερτ Μενέντες. Η Τουρκία δεν παραβιάζει τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο άλλων χωρών. Μερικοί από τους γείτονές μας έχουν επιδείξει αυτού του είδους τη συμπεριφορά και εμείς πάντα απαντάμε κατάλληλα. Οι Τούρκοι παίζουν ως προεκλογικό χαρτί και την Αγία Σοφιά. Μετά τον Ταγίπ Ερντογάν που κομπάζει ότι εκείνος την μετέτρεψε σε τζαμί, τώρα η αντιπολίτευση συζητά ένα μέρος της να ξαναγίνει μουσείο. Η αποκατάσταση της Αγίας Σοφίας ως τζαμιού είναι εθνική μας κυρίαρχη απόφαση. Η Αγία Σοφία Η στρατηγική είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Ξαναέρχεται λοιπόν στο προσκήνιο η Αγία Σοφία. Γιατί? Γιατί θέλει ψήφους ο κύριος Ερντογάν. Νωρίτερα ο Άντονι Μπλίνκεν είπε ναι στην πώληση F-16 στην Τουρκία, αλλά με προϋποθέσεις. Η τουρκική κυβέρνηση πρέπει να διαβεβαιώσει ότι τα μαχητικά αεροσκάφη δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απειλή συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Ελλάδα, διαμηνύει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. We are working assiduously. To try and ensure that any tensions that exist between NATO allies, in this case Greece and Turkey, are abated and end, and that they do not engage in either actions or rhetoric that would inflame the situation. Θέλουμε την Τουρκία ως Αμερική εννοώ, πάση θυσία στο ΝΑΤΟ, κρίνοντας ότι είναι τόσο σημαντική που δεν πρέπει με τίποτα να τη χάσουμε και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια. Ή θέλουμε να επιβάλλουμε κάποιους κανόνες στην Άγκυρα, ένα πλαίσιο συμπεριφοράς το οποίο μέσω μακροπρόθεσμα θα ωφελήσει και τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος υποδέχτηκε στο Πεντάγωνο τον Κύπριο ομολογό του. Οι δύο Υπουργοί Άμυνας εξέφρασαν την ισχυρή βούληση να ενισχύσουν περαιτέρω τη διμερή αμυντική συνεργασία. Στο Μανώλη Κωστίδη τώρα στην Κωνσταντινούπολη έκανε ιδιαίτερη αίσθηση, όχι τόσο η αυτή καθ' αυτή η αντίδραση από την τουρκική προεδρία, όσο το επιθετικό ύφος της. Ο Μπομπ Μενέντες κατάφερε κάτι. Ουσιαστικά αποκάλυψε ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει καθόλου πολιτική και στρατηγική. Διότι όταν ο Φαχρετίν Αλτούν, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, θα λέγαμε, αλλά είναι ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, δεξί χέρι του Ερντογάν, είναι πάντα δίπλα του σε όλες τις συναντήσεις, και λέει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι δύσκολο σύμμαχος η Ουάσιγκτον. Δηλαδή η Τουρκία κουνάει το δάχτυλο στον Μπλίνκεν, γιατί ο Μπλίνκεν είπε ότι είναι δύσκολο σύμμαχος η Τουρκία. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στις Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις. Επίσης, υποστηρίζει ότι η Τουρκία δεν παραβιάζει τα χωρικά ύδατα, ένα αέριο χώρο. Μιλάει, κουνάει το δάχτυλο στις ΗΠΑ και λέει: δεν θα μας πείτε αν επιβάλλουμε κυρώσεις στη Ρωσία ή όχι. Καθώς σας θυμίζουμε ότι δεν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι στηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση. Καταλαβαίνουμε ότι η Άγκυρα λέει: δεν σε ακούω, Ουάσιγκτον, εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Και αυτό συνέβη επειδή ο Μενέντες ουσιαστικά πήρε την απάντηση από τον Μπλίνκεν και βεβαίως εκεί ξεσηκώθηκε και η Άγκυρα. Νομίζω είμαστε στο σωστό σημείο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.